δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Μοναχική παρουσία στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. Μία συμβολή στη ζωή της τοπικής μας εκκλησίας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Θα συνεχίσω σήμερα να σας πω αυτό που μου είπατε ότι περιμένετε, την ιστορία της ζωής της μεγαλιστής μοναχής Μαρία Μαγδαληνή από την έρημο του Σινά. Πρώτα όμως, να σας πω ότι δεν ζει η κάθε μοναχή έτσι όπως η γερόντισσα Μαρία Μαγδαληνή. Μου στέλνουν μηνύματα μάνες που έχουν τις κόρες τους μοναχές και με ρωτάνε αν οι κόρες τους δυσκολεύονται τόσο πολύ στο μοναστήρι. Η απάντηση είναι σίγουρα όχι. Ο λόγος που εξιστορώ για την μακαριστή είναι ακριβώς επειδή η ζωή της είναι διαφορετική. Επίσης, ο τρόπος που έζησε εκείνη τον μοναχισμό είναι πολύ διαφορετικός από τον περισσότερων μοναζουσών, εφόσον εκείνη έζησε στην έρημο και οι περισσότερες μοναχές ζουν σε κοινόβια. Εκεί, στα κοινόβια, υπάρχει πάντα μία γερόντισσα ή μία μεγαλύτερη αδελφή που εξασφαλίζει ότι όλες οι μοναχές έχουν αυτά που χρειάζονται, φαγητό, ρούχα και οτιδήποτε άλλο, και τους μιλάει και δεν τους αφήνει να αισθανθούν μόνες τους ή χωρίς βοήθεια. Επίσης, η γερόντισσα μαζί με τον τόπιο Μητροπολίτη εξασφαλίζουν ιερείς για να έχουν λειτουργία και να κοινωνήσουν, να εξομολογούνται και να έχουν όλη την υποστήριξη από όλες τις πλευρές, ακόμη και σε καιρό καραντίνας. Γι' αυτό σας λέω όχι, οι κόρες σας δεν περνάνε έτσι όπως η μακαριστή Μαρία Μαγδαληνή. Γι' αυτό τον λόγο, αυτό που θα σας πω σήμερα για την μακαριστή θα είναι πιο πολύ για σας που είσαστε έξω στον κόσμο και δεν έχετε την ευκαιρία να λειτουργηθείτε και να κοινωνήσετε, όπως και για εκείνη ήταν πιο δύσκολο. Ελπίζω από την σημερινή εκπομπή να πάρετε και πάλι κουράγια και με πόθο να καλλιεργήσετε την υπομονή και το Άγιο Πνεύμα μέσα σας. Προφητείας ιερά.
Λοιπόν, σας έχω πει ότι μερικοί έβλεπαν τη μακαριστή σαν πλανεμένη και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι κάνει μια ψυχούλα μόνη της στην έρημο και δεν πάει σε ένα μεγάλο μοναστήρι που να είναι ασφαλής. Πίστευαν ότι είναι τρελή. Ω, η μακαρία τρέλα για τον Χριστό. Πάντα στην ιστορία της Εκκλησίας χρειάζεται να είσαι σε κάποιο ψηλό πνευματικό επίπεδο για να καταλάβεις την ερημική ζωή. Δεν είναι για όλους αυτή η δυνατότητα κατανόησης. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι μία γυναίκα θα μπορούσε να ζει μόνη της κρυμμένη στην έρημο για 10 μέρες και μετά να περπατάει στη ζέστη, ακόμα και με παραλυσία μετά το εγκεφαλικό που έπαθε. Να περπατάει με τα πόδια 13 χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να κοινωνήσει. Και μετά, πεινασμένη και διψασμένη, να περπατήσει πάλι 13 χιλιόμετρα, να κρυφτεί ακόμα 10 μέρες. Η μακαριστή πάντως έζησε έτσι τόσα χρόνια, μέχρι που γέρασε, μέχρι που πέθανε εκεί στο κελί της, κουρασμένη μεν, αλλά χωρίς να έχει φύγει αλλού. Δεν μπορούσαν να δουν την μεγάλη της άσκηση και την μεγάλη της προσπάθεια και το ότι ο ίδιος ο Θεός την κάλεσε σε μια τέτοια ζωή. Πιστέψτε με ότι ο άνθρωπος χωρίς Θεός και ιδιαίτερα μια γυναίκα μόνη της, χωρίς να είναι η θέληση και η δύναμη του Θεού στη μέση, δεν θα μπορούσε να ζήσει έτσι. Ισχύει και εμάς. Αν εμείς κρατιόμαστε κοντά στον Θεό, ο Θεός δεν θα μας αφήσει ποτέ. Σας έλεγα ότι η μικρή σκήτη που έφτιαξε ήταν στην έρημο, λίγο πιο κάτω από την άδεια και κλεισμένη σπηλιά του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακας, 8 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό των μουσουλμάνων Βεδουίνων και 12 χιλιόμετρα μακριά από το ανδρικό μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνας στο Σινά. Εκτός από το χωριό και το μοναστήρι, τόσα χιλιόμετρα γύρω της δεν υπήρχε άνθρωπο. Η μοναξιά δεν την ενοχλούσε καθόλου, εφόσον οι ερημίτες δεν θέλουν κόσμο, αλλά θέλουν να είναι μόνοι τους με τον Θεό. Και μαζί με τον Θεό ούτε καταλαβαίνεις πότε περνάει ο καιρός, ούτε αισθάνεσαι μόνος. Η δυσκολία που την έκανε να κατέβει στον κόσμο πότε-πότε ήταν η έλλειψη φαγητού, διότι σε εκείνη την περιοχή που ζούσε, γύρω της ήταν όλο πέτρα που δεν πρόσφερε τίποτα που να μπορούσε να φάει. Ο μικρός της κήπος με λιγάκι χώμα και με το λιγοστό νερό από το πηγαντάκι της δεν μπορούσε να την ταΐζει. Και επειδή δεν υπήρχε δρόμο, δεν ερχόταν και αυτοκίνητο εκεί για να της φέρει φαγητό για περισσότερο καιρό. Αλλά έφερνε στο κελί της μόνο αυτό που μπορούσε να κουβαλήσει στη πλάτη της, 8 χιλιόμετρα με τα πόδια, που συνήθως ήταν μία τσάντα πίτουρο, που είναι πιο ελαφριά, για να βρέξει με νερό, να βάζει με λίγο αλάτι στο ηλιακό φούρνο, να φουσκώσει και να τρώει κάθε μέρα. Αυτά όλα δεν την πρόσφεραν πολύ αυτονομία και την υποχρέωναν να κατεβαίνει στο χωριό τουλάχιστον 2 φορές το μήνα για να αγοράζει ακόμα λίγο φαγητό και να φέρει πάνω που δεν είχε ούτε ρεύμα ούτε ψυγείο. Το φαγητό όμως είδα με μεγάλη έκπληση ότι ήταν η μικρότερη της έννοια. Περισσότερο πεινούσε για τον Χριστό. Λαχταρούσε να λειτουργηθεί και να κοινωνήσει, όπως και εσείς τώρα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόθο που είχε να πάει σε μια λειτουργία. Σε εκείνη την περίπτωση,
που σε ολόκληρο το Σινά ζούσαν μόνο μουσουλμάνοι. Η μόνη της ελπίδα ήταν να γίνει δεκτή να τη λειτουργηθεί στο ανδρικό μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνας. Μετά από πολλές επιμονές παρακλήσεις της σε αυτό το μοναστήρι, το 2007 που πήγα εγώ να την δω, ο Μητροπολίτης Σινά της επίτρεπε να επηγαίνει πια στο μοναστήρι μία φορά κάθε 10 μέρες, αλλά να φτάσει μόνο στην ώρα της ακολουθίας, να κοινωνεί και να φεύγει αμέσως μετά τη λειτουργία, χωρίς να καθυστερήσει και να πιάνει κουβέντα στην αυλή, χωρίς να πάρει κέρασμα μαζί με όλο τον κόσμο και χωρίς να περνάει από τον ξενώνα που ήταν φιλοξενούμενος οι γυναίκες έξω από το μοναστήρι και που θα μπορούσε να ξεκουραστεί λίγο στη σκιά και να συναντήσει κόσμο. Επιτρεπόταν να δει πότε-πότε μόνο τον πνευματικό, τον πατέρα Παύλο, για να εξομολογηθεί. Έτσι τον συνάντησα και εγώ, σαν υποτακτική της, και εξομολογήθηκα και εγώ με τη μεταφρασή της. Τις 10 μέρες που ήμασταν κλεισμένες μέσα χωρίς να δούμε άνθρωπο, μόνο με λιγάκι φαγητό και όλη μέρα προσευχή στον Θεό, κάθε μέρα ήταν μία συνεχής ετοιμασία για την Θεία Κοινωνία. Η ζωή σε ταπείνωση και μετάνοια και με πολύ πόθο για την Θεία Κοινωνία την έχει γαλινεύσει τόσο πολύ και της έχει δώσει μία τέτοια αξιοπρέπεια που νόμιζες ότι έχεις μπροστά σου μία πριγκίπισσα και σου ερχόταν να της φυλάς τα πόδια. Όπως με κάθε άνθρωπο μαθεμένος να ζήσει μόνος του, ήταν αρκετά δύσκολα να ζεις μαζί της, ειδικά αν δεν ήσουν στο ίδιο πνευματικό επίπεδο. Σαν κάθε άνθρωπο, είχε ανθρώπινα πάθη που έπρεπε να αγωνιστεί να νικήσει, αλλά αγωνιζόταν πολύ σκληρά, χωρίς να λυπηθεί τον εαυτό της, και την κάθε της προσπάθεια σκέπαζε και ο Θεός με την χάρη Του. Και ήταν κάτι ακόμα. Ο Θεός την ελεούσε καμιά φορά με μία παραπάνω Θεία Κοινωνία, εφόσον αρκετά κοντά ήταν η σπηλιά του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακας και καμιά φορά, πολύ σπάνια, ερχόταν ξένοι προσκυνητές, μη ιερείς, που είχαν το κλειδί και λειτουργούσαν εκεί στη σπηλιά, έτσι μου είπε. Γι' αυτό τον λόγο, κάθε μέρα το πρωί, πριν πάρουμε αντίντορο, έβγαινε στην αυλή, στον ήλιο και στη ζέστη και κοιτούσε με υπομονή προς τη σπηλιά και προς το μονοπατάκι μέχρι μακριά. «Αχ», μου έλεγε, «να έρθει ένα ιερέας να λειτουργήσει». Και αργότερα ερχόταν μέσα στη σκιά και μου έλεγε «Αν δεν έρθαν μέχρι αυτή την ώρα, δεν θα έρθουν πια. Έλα να πάρουμε αντίντορο και να φάμε». Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο υπέφερα να βλέπω αυτή τη μεγάλη γερόντισσα περπατά έξω στον ήλιο μετά το εγκεφαλικό για τον πόθο της να κοινωνήσει και μάλιστα χωρίς να βαρικομεί, αλλά να λέει «Για τις αμαρτίες μας αξίζουμε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα». Δεν αντέδρασε ποτέ, δεν μου μίλησε ποτέ άσχημα για τον κόσμο, για τους ιερείς, για τους μητροπολίτες και δεν μου έλεγε ποτέ ότι φταίει κάποιος. Μου έλεγε μόνο ότι εμείς πρέπει να καλλιεργήσουμε την υπομονή και το πόθο να λειτουργούμαστε και να κοινωνάμε. Και παρόλο που ήταν ελεύθερη να πάει όπου αλλού θα της φαινόταν καλύτερα, ακόμα και να γυρίσει στον κόσμο, στην πλούσια οικογένειά της, εκείνη έμεινε εκεί στην έρημο και λακταρούσε την Θεία Κοινωνία. Εγώ δυσκολευόμουν πολύ να περπατάω τα 13 χιλιόμετρα μέχρι το μοναστήρι. Παρόλο που ήμουν πολύ πιο νέα,
δεν ήμουν συνηθισμένη στην άσκησή της. Οπότε την ρώτησα μια φορά. Αν έρθει κάποιο γκρουπ και κάνουν λειτουργία στη σπηλιά, εμείς θα γλιτώσουμε έναν δρόμο και θα πάμε στο μοναστήρι μετά από άλλες 10 μέρες? Ή θα πάμε και στο μοναστήρι με τα πόδια την άλλη μέρα να κοινωνήσουμε όταν μας επιτρέπουν εκεί? Χαμογέλασε. Θα πάμε, παιδί μου, και στο μοναστήρι να κοινωνήσουμε και εκεί όταν έρχεται η σειρά μας. Να μην βαριέσαι να κοινωνήσεις πιο συχνά όταν ο Θεός σου δίνει την ευκαιρία. Αλλά δυστυχώς όσο έμεινα εγώ εκεί, δεν ήρθε κανείς να κάνει λειτουργία στη σπηλιά. Κάθε μέρα ερχόταν μέσα να μου πει: «Ούτε σήμερα ήρθαν». Έρχονται συνήθως τουλάχιστον 2-3 φορές του χρόνου. Τώρα, όπως βλέπω, δεν έρχονται πια. Τόσο πολύ λακταρούσε να κοινωνήσει, που για αυτά τα 2-3 φορές του χρόνου έβγαινε να περιμένει κάθε μέρα. Συνήθως όλη μέρα δεν βγαίναμε έξω από το κελί χωρίς πολλή ανάγκη. Εγώ έβγαινα στην αυλή μια φορά το πρωί πριν εξημερώσει καλά για να ποτίσω. Μετά κατά τις 9:30 να βάλω το ηλιακό φούρνο με φαγητό και μετά να το πάρω και ίσως και το απόγευμα αν θα με έστελνε να καθαρίσω τα υπόλοιπα κελιά που της είπε ο Άγιος Πορφύριος να κάνει και που δεν ζούσε ακόμα κανείς. Οπότε 10 συνεχόμενες μέρες εμείς δεν βλέπαμε άνθρωπο, ούτε ακούγαμε κάτι, εφόσον δεν είχαμε τηλέφωνο, ραδιόφωνο, ίντερνετ ή τηλεόραση. Ήμασταν μόνο μαζί με την ζέστη.
Δεν ήξερα τότε, αλλά τώρα καταλαβαίνω καλύτερα αυτό που λένε οι πατέρες. Για να κάθονται μαζί δύο άνθρωποι, μέρα και νύχτα, για μια ζωή, θέλει πολύ καθαρές ψυχές. Μεγάλο προσωπικό αγώνα με τα πάθη. Πολύ ταπείνωση και πολύ προσπάθεια ο καθένας να θυσιαστεί και να αναπαύει τον άλλον. Και επειδή ο αρχάριος δεν έχει τίποτα από όλα αυτά, η γερόντισσα πρέπει να είναι διπλά ταπεινή, διπλά να υπομένει, διπλά να αγωνίζεται. Και μετά από όλα αυτά ο αρχάριος θα φύγει κρίνοντας την για κάποια πάθη που δήθεν είδε και κατά την κρίση του δεν είναι καλά. Το έχω παρατηρήσει αυτό και λυπήθηκα πόσο εύκολα κατακρίνει ο άνθρωπος. Η μακαριστή Μαρία Μαγδαληνή ήταν σαν μια αριστοκράτησα με πολύ καλή παιδεία. Μπορούσες να το δεις αυτό στην ομιλία της, στις κινήσεις της, σε ολόκληρη τη ζωή της, αλλά ταυτόχρονα και απλή, χωρίς κρυμμένα πράγματα, χωρίς να προσπαθεί να σε καταφέρει, χωρίς εγωισμό, φιλοσοφίες και πολυτελείες. Τα κελιά δεν είχαν τίποτα μέσα, παρά μόνο ένα κρεβάτι από σανίδια, με μια κουρελού αντί για στρώμα και ένα σκαμπό. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο, παρά μόνο λίγες εικόνες στον τοίχο. Στη κουζίνα τουαλέτα υπήρχε μόνο ένα μικρό τραπέζι κολλημένο στον τοίχο και μία πύληνη κανάτα νερού που κρατούσε το νερό πιο κρύο. Θυμάμαι με πόση χαρά μου εξήγησε πόσο πυλός κρατάει το νερό πιο κρύο. Κατάλαβα ότι αυτή την κανάτα την είχε τώρα τελευταία, γιατί την χαιρόταν όπως το ηλιακό φούρνο, σαν ένα παιδάκι το καινούριο παιχνιδάκι του. Νομίζω ότι στη κουζίνα είχε και ένα ντουλαπάκι πάνω στο τραπέζι, αλλά επειδή δεν μου είπε ποτέ να το ανοίξω, δεν ξέρω πραγματικά αν υπήρχε ή είναι μόνο στη φαντασία μου. Μπορεί αυτό να μην θυμάμαι καλά. Θυμάμαι στη κουζίνα της μόνο μια σακούλα με παξιμάδι που κρεμόταν από το ταβάνι. Μου είπε ότι της το έδωσε ο πνευματικός της. Κουζίνα ή νεροχή της δεν υπήρχαν καν. Ούτε ντους υπήρχε, εφόσον δεν υπήρχε ρεύμα και αντλία νερού. Αλλά μόνο λάστιχο που έφερνε νερό με φυσική ροή από το πηγαντάκι της. Στο κελί δεν πλαινόμασταν ποτέ, ούτε λουζόμασταν. Και φανταστείτε δύο γυναίκες να μένουν μαζί μέρα και νύχτα, στο ίδιο στενό χώρο, συνέχεια με τα μαλλιά στο κεφάλι βρεγμένα από τον υδρότα και που δεν πλένονται ποτέ. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ποτέ δεν με ενοχλούσε κάποια μυρωδιά. Μένοντας εκεί μαζί της, ξέχασα τελείως το πλήσιμο. Δεν μπορώ να το εξηγώ διαφορετικά, παρά μόνο ότι η χάρη του Θεού μας σκέπαζε. Και έτσι ο Θεός απαντούσε με δύναμη στο ζήλο της να μένει στην έρημο. Βοηθούσε βέβαια και το απλό μας φαγητό. Πίτουρο, ρύζι, φρούτο, παξιμάδι και καφέ. Το σώμα μας δεν είχε τοξίνες για να μυρίζει, αλλά σίγουρα βοηθούσε η χάρη του Θεού. Εις Αγίους, εις Κύριους, Ιησούς Χριστούς, εις δόξα Πατρός. Μια επόμενη φορά θα σας πω και άλλα από την ζωή του ερήμου. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε ευλογία
Μοναχική παρουσία στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. Μια συμβολή στη ζωή της τοπικής μας εκκλησίας.